Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 6 Απριλίου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Ένα ακόμα εμπόδιο εγείρεται στο θέμα της καταβολής των αποζημιώσεων στους πληγέντες από την θεομηνία της 18ης Οκτωβρίου επαγγελματίες. Έτσι, σε απάντηση της βουλευτή Χίου Ελπίδας Τσουρή, μετά από ενημέρωση που είχε από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Επιμελητήριο, απαιτείται, όπως λέει στην επιστολή της, και δεύτερη αυτοψία και νέοι έλεγχοι στα καταστήματα που επλήγησαν πριν να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Για εμπεγμό έκανε λόγο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Αντώνης Ζανίκος, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση λόγω της οικονομικής συγκυρίας ψάχνει να βρει προφάσεις για να φρενάρει τη διαδικασία και τελικά να μην πληρώσει τους 300 περίπου επιχειρηματίες που επλήγησαν από την καταστροφή αυτή. Όσον αφορά τους νέους ελέγχους, ο κύριος Ζανίκος δήλωσε ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει, αφού οι περισσότεροι πληγέντες έχουν πετάξει τα κατεστραμμένα εμπορεύματα, ενώ σημείωσε ότι με τον τρόπο αυτό φαίνεται η δυσπιστία του Υπουργείου στα πρωτοβάθμια συνεργεία που έκαναν τις αυτοψίες και τις καταγραφές. Επιπλέον, όπως ο ίδιος επεσήμανε, μπορεί το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο έχουν υπολογιστεί ζημιές, να φαίνεται μεγάλο για το Υπουργείο, ωστόσο απέχει πολύ από την πραγματικότητα, αφού το κόστος των ζημιών είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ο κύριος Ζανίκος τώρα ενημέρωσε και σημείωσε ότι ο επαγγελματικός κόσμος δεν μπορεί να δεχτεί την κατάσταση αυτή και ήδη βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο προκειμένου να ξεκινήσει μια από κοινού προσπάθεια για την άσκηση πίεσης προς τα αρμόδια Υπουργεία. Να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό τι δηλώνει ο κύριος Ζανίκος και στη συνέχεια να δούμε ποια είναι η θέση του Δημάρχου Χίου. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι δουλειές του κακοπληρωτή, είναι δουλειές αυτού που δεν θέλει να πληρώσει. Πιστεύω ότι δεν έχουν λεφτά και θέλουν να μας τρενάρουν, να μας πάνε πίσω την όλη διαδικασία και ενδεχομένως να μας δώσουν και καθόλου τα χρήματα. Αναφέρουν μέσα στο έγγραφο ταυτόχρονα ότι το ύψος της ζημιάς η οποία έγινε στοιχείο τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που τους αναφέρουμε περίπου είναι υπερβολικό νούμερο και θα πρέπει να γίνει αυτός ο επανέλεγχος όπως είπαμε. Κάτι το οποίο είναι αστείο, διότι αν γίνει επανέλεγχος σημαίνει ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη και δεν τιμούν τις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες έκαναν τη δουλειά αυτή και ήταν οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές οι οποίες πέρασαν και έκαναν τους ελέγχους αυτούς τότε. Τώρα βέβαια, εάν γίνει η αποτύπηση πάλι σήμερα και ξαναγίνουν έλεγχοι, είναι γεγονός και είναι σίγουρο ότι δεν θα βρεθούν τίποτα από τις ζημίες αυτές, λόγω του ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών, οι οποίες καταστράφησαν τότε με την πλημμύρα, έχουν πεταχθεί. Διότι φανταστείτε τώρα μια επιχείρηση η οποία πλημμύρισε και έπρεπε να αντικαταστήσει το εμπόρευμά της και γενικώς όλο της τον εξοπλισμό, να νίκιαζε μια αποθήκη, να πλήρωνε νίκια, μήπως και τυχόν γίνει κάποτε έλεγχος και να έρθουν να τα δουν αυτά. Αν θέλουν να τα δουν, ας πάνε στο σκουπιδό και μπορούν να τα βρουν. Αν θέλουν να έχουν τέτοια όρεξη. Αυτό βέβαια που θα ήθελα να αναφέρω εδώ και θα ήθελα να το τονίσω είναι ότι οι ζημίες ή αποτυπωθήσεις των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι μεγαλύτερες διότι ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, που μου έρχεται γρήγορα στο μυαλό είναι η επιχείρηση του Γιαμά, του Δημήτρη, με τις μηχανές εκεί στον Παρθένη, όπου ο άνθρωπος του κατέγραψε η τότε επιτροπή που πέρασε μόνο τα οχήματα εκείνα, είτε αυτοκίνητα είτε μηχανάκια που ήταν μέσα στο μαγαζί. Όπως είναι γνωστό, ο Δημήτρης έχει απλώσει έξω στην αυλή και μηχανάκια και αυτοκίνητα τέτοια που είναι της δουλειάς του, τα οποία τα πήρε ο ποταμός, τα κατέστρεψε παντελώς και δυστυχώς η Επιτροπή δεν τα κατέγραψε λόγω του ότι δεν ήταν στον χώρο, εντός του χώρου της επιχείρησης. Θέλω να πω με τούτο και με πάρα πολλά άλλα παραδείγματα που μπορώ να αναφέρω, είτε από ξυλουργία είτε οτιδήποτε άλλο, ότι οι ζημίες είναι πολύ περισσότερες. Τα 4,5 εκατομμύρια που αναφέρθηκαν στην επιστολή, όπως τις είπαν και της κυρία Τσούρης, δεν είναι 4,5 εκατομμύρια, αλλά είναι το 30% των 4,5 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου ένα 300-400 θα έρθει να μοιραστεί στοιχείο. Και αμέσως μου έρχεται το παράδειγμα. Εγώ προσωπικά δεν το ξέρω αυτό και ούτε το έχω ακούσει, ούτε ξέρω πώς είναι διαρθρωμένη η νομοθεσία έτσι. Όμως πίστευα και πιστεύω ακράδαντα ότι η πρωτοβάθμια επιτροπή η οποία πέρασε την ημέρα των πλημμυρών και η δευτεροβάθμια επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του τότε Δήμου, της τότε Νομαρχίας, επιστήμονες δηλαδή, ήταν ένας μηχανικός, ένας οικονομολόγος και ένας εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν από σε χώρους όπου έχουν γίνει οι ζημίες, νομίζω ότι έκαναν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, ήταν αυστηροί. Έχω πολλά παραδείγματα όπου ενώ ο επιχειρηματίας έλεγε ότι η ζημιά αυτή που έχω πάθει αν έρχεται σε 10.000 ευρώ, του έβαζαν 6.000 ευρώ. Δηλαδή έκοψαν αυτοί, έκοψαν οι άλλοι, θα κόψουν οι άλλοι και τελικά τι θα γίνει δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι δηλαδή δουλειές οι οποίες
δεν συνάδουν με το σύστημα, δεν συνάδουν με την ισχύουσα οικονομική κατάσταση, γενικώς δεν συνάδουν. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι υπάρχει ιεράρχηση και υπάρχει και μια διακυβέρνηση του τόπου. Εάν ο ένας δεν εμπιστεύεται τον άλλον, τότε δηλαδή πώς θα λειτουργήσουμε, δεν μπορεί να λειτουργήσουμε. Από την πλευρά του τώρα, ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης επεσήμανε ότι θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για να υπάρξει μια συνάντηση με τους αρμόδιους του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης την επόμενη εβδομάδα, παρουσία του Προέδρου του Επιμελητηρίου και του Αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να συζητήσουν τι ποσοστό αποζημίωσης θα πάρουν τελικά από το συνολικό που είχαν καταθέσει. Ο κ. Λαμπρινούδης, ωστόσο, άφησε εχμές ότι υπάρχει κίνδυνος να μην λάβουν καθόλου χρήματα. Να δούμε, υπάρχει η πολιτική βούληση να εκταμιευθούν τα λεφτά, υπάρχει στον προϋπολογισμό κονδύλι για τέτοιες φυσικές καταστροφές. Ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι σε ανάλογη περίπτωση στα Καρδάμιλα οι πληγέντες άργησαν 8 μήνες προκειμένου να πάρουν χρήματα. Ωστόσο, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του Δημάρχου, τίποτα δεν είναι σίγουρο, ενώ οι υποχρεώσεις των καταστημάτων τρέχουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε και από προηγούμενες πλημμύρες, όπως αυτή που έγινε στα Καρδάμιλα, είχαν μεσολαβήσει τότε περίπου 8 μήνες για να έρθουν οι αποζημιώσεις. Εδώ τώρα είμαστε στο αρχές του Απρίλη. Η απογραφή τελείωσε τέλη Νοέμβρη, αρχές του Δεκέμβρη. Είχαμε στείλει το φάκελο με όλα τα στοιχεία. Επανήλθε το Υπουργείο τέλη Φεβάρη και ζήτησε από τα ΨΕΑ της πρώην Νομαρχίας κάποια συμπληρωματικά στοιχεία. Τα στείλανε αρχές του Μάρτη. Οπότε τώρα πια θα πρέπει να γίνει επεξεργασία και να καταλήξει το Υπουργείο σύμφωνα και με το συνολικό ποσό το οποίο διεκδικούμε από την καταγραφή που έγινε, τι ποσοστό θα δώσει. Δηλαδή πρέπει να βγει μια απόφαση και να λέει επί του συνολικού ποσού τόσο εκατομμυρίων θα δώσουμε ένα ποσοστό 30-40%. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Γι' αυτό ακριβώς είπαμε να βρεθούμε, να κλείσουμε ένα ραντεβού με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και να βρεθούμε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος στην Αθήνα. Πρώτον, να δούμε όντως υπάρχει πολιτική βούληση να εκταμιευτούν χρήματα. Δεύτερον, υπάρχει στον προϋπολογισμό κονδύλι για τέτοιες φυσικές καταστροφές, ο οποίο μπορεί να μεταβιβαστεί από το Υπουργείο Οικονομικών στον ΕΟΜΕΚ για να γίνει κατανομή. Τρίτον, ότι έγινε σωστή απογραφή από τις υπηρεσίες. Αν κάποια διευκρινιστικά στοιχεία ακόμα θέλει το Υπουργείο, μπορεί η υπηρεσία του ΨΕΑ να τα δώσει. Αλλά ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα δοθούν αυτά τα χρήματα στους εμπόρους και στους επαγγελματίες. Κύριε Δήμαρχε, εμείς γιατί καθυστερήσαμε 5 ολόκληρους μήνες να στείλουμε τα στοιχεία της καταγραφής στο αρμόδιο Υπουργείο? Όχι, τα στοιχεία, η θεομηνία ήταν τέλη του Οκτώβρη. Αρχές του Δεκέμβρη έφυγαν τα στοιχεία. Στην ουσία δεν ήταν, 2 μήνες ήταν. Και παράλληλα να δούμε, να διευκρινιστεί το ποσοστό. Θα δώσει 30%, 40% από το ποσό το οποίο έχει, που έχει μαζευτεί. Και με τι κριτήρια. Στα Καρδάμιλα όταν έγινε η θεομηνία, βγήκε ένα ποσό και δόθηκε φάπαξ σε όλους. Δηλαδή δόθηκαν 11.000 ευρώ τότε αποζημίωση σε όλους τους πληγέντες. Εδώ θα γίνει κάτι τέτοιο, θα πάει σύμφωνα με τα με τον πραγματική απώλεια που είχε ο κάθε ένας επαγγελματίας. Αυτά όλα τα πράγματα πρέπει να τα συζητήσουμε σε μια συνάντηση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και αν μη τι άλλο να πιέσουμε να βγουν τα λεφτά, διότι το ζητούμενο είναι να βγουν τα λεφτά. Δηλαδή υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην αποζημιωθούν όλοι όσοι έχουν ζητήσει μέχρι στιγμής? Αυτή τη στιγμή που έγινε καταγραφή των ζημιών και στάλθηκαν οι καταστάσεις κάτω, και οι ζημιές όντως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θα πρέπει όλοι να αποζημιωθούν. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να πάρει το Υπουργείο απόφαση και να πει: σας δίνω 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πόσοι είναι οι πληρωμενοπαθείς? 150. 1,5 εκατομμύριο δια 150, τόσα και τελείωσε. Ή να πάει με κριτήρια άλλα, ανάλογα με το όγκο της ζημιάς που έπαθε ο καθένας επαγγελματίας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Θα τα συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα που θα γίνει αυτή η σύσκεψη με πρωτοβουλία του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου, να βρεθούμε στην Αθήνα και να καλέσουμε, αν είναι δυνατό, και τους βουλευτές, να πιέσουμε όλοι μαζί, να καταρχάς σε πρώτη φάση να αναγνωριστεί αυτό το πράγμα και να βγει η πίστοση. Μετά, πώς θα γίνει η κατανομή της πίστωσης είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά τώρα, σε πρώτη φάση, πρέπει να εκταμιευθούν τα χρήματα. Εκεί είναι η δυσκολία.
Για το θέμα τώρα, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτό είπε ο Βασίλης Παπάς, ο οποίος έριξε τα πυρά του τόσο στις περιφερειακές όσο και στις δημοτικές αρχές, που προεκλογικά έδωσαν ελπίδες στους πολίτες και δεσμεύτηκαν ότι θα βρουν τρόπο για να τους αποζημιώσουν. Όσον αφορά τη συνάντηση των αρμόδιων με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης την επόμενη εβδομάδα, δεν πιστεύει ο ίδιος ότι θα έχει αποτέλεσμα. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν τι δηλώνουν οι πληγέντες καταστηματάρχες αλλά και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Βεβαίως, από τις μεγαλύτερες θα ήθελα να πω στα τοπικά μαγαζιά. Ακόμα κάτι νεότερο δεν έχουμε. Όντως τα προβλήματα πολλά, γιατί οι προμηθευτές θέλουν να πληρωθούν στην ώρα τους, ήδη πληρώθηκαν. Καλές οι ενέργειες που κάνανε προεκλογών όλοι, αλλά από εκεί και μετά μας ξέχασαν. Ούτε κάποια ενημέρωση, ούτε για το πότε, ούτε το τι θα γίνει. Οπότε δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τις αποζημιώσεις μέχρι στιγμής. Τίποτα. Επειδή πήγα και ρώτησα και στο επιμελητήριο να πω πρόσφατα, μας λέει αν είχε βγει κάτι θα το μαθαίνατε την ίδια μέρα. Εσείς είχατε αναποθέσει κάποιες ελπίδες πάνω στην αποζημίωση ώστε να βοηθηθείτε και να μπορείτε να προχωρήσετε καλύτερα. Βεβαίως. Δηλαδή και εμείς είμαστε από τα μαγαζιά που προσπαθούν λόγω κρίσης να τα φέρουν πέρα. Όντως, αν υπήρχε κάποιο αποθεματικό, αυτά δόθηκαν στους προμηθευτές για να καλυφθεί το ποσό, γιατί όλοι θέλαν να πληρωθούν. Το ΦΠΑ του Οκτωβρίου πληρώθηκε άσχετα το τι έγινε. Δηλαδή, δεν μας βοηθάνε. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και στο εξής, σκοπεύετε να συναντηθείτε με αρμόδιους, να κάνετε κάποιες κινήσεις? Μεμονωμένα, μόνος του κανένας δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Αν δεν πάμε όλοι μαζί σε έναν κοινό αγώνα, αποτέλεσμα δεν θα βγει. Ακούγεται, ας πούμε, ότι δεν μας έχουν δώσει κάποια ειδοποίηση, κάτι, ας πούμε, να γνωρίζουμε κι εμείς τι πρέπει να γίνει. Σας έχει δημιουργήσει πρόβλημα αυτή η καθυστέρηση? Φυσικά, σε όλους έχει δημιουργήσει πρόβλημα, διότι ήταν μεγάλη ζημιά. Και υπάρχει πολλή αργοπορία στη λήψη αποφάσεων. Σας έχουν ενημερώσει ίσως ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μην δοθούν τελικά αυτές οι αποζημιώσεις? Όχι, καμία τέτοια ενημέρωση δεν υπάρχει. Απλά δεν υπάρχει σχεδόν καμία ενημέρωση. Ανησυχείτε? Φυσικό είναι. Νομίζω ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τον κοροϊδέψαν και προεκλογικά. Και εδώ πέρα είναι και ευθύνες των δημοτικών αρχών και των περιφερειακών. Ότι μπήκανε σε μια διαδικασία και αν θέλετε δημιουργήσανε και ελπίδες στον κόσμο ότι εκείνοι θα πιέσουν να δώσουν κάποια χρήματα, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και δεν νομίζω ότι θα γίνει. Από κάποια αρμόδια επιτροπή τότε δεν είχε γίνει καταγραφή? Είχε γίνει καταγραφή, όπως συμμετείχαν και αρκετοί συνάδελφοι από το επιμελητήριο. Mm-hmm. Υπήρχε άμεση καταγραφή, αλλά από εκεί πέρα τι έγινε? Τίποτα. Και μιλάμε και θα πρέπει βέβαια να γνωρίζει ο κόσμος, το λέμε και άλλη μια φορά, ότι δεν μιλάμε για όλο το ποσό της καταστροφής. Μιλάμε για το 30% που έχει εκτιμηθεί η καταστροφή. Σε περίπτωση που δεν λάβουν έστω και αυτό το 30 με 40% υπάρχει πιθανότητα κάποια καταστήματα να μην αντέξουν άλλο? Και μάλιστα ήδη πολλά καταστήματα δεν αντέχουν. Μια βόλτα στους κεντρικούς δρόμους της αγοράς, ξεκινώντας από την Απλοταριά, αλλά πολύ περισσότερο στους κάθετους δρόμους της Απλοταριάς, θα διαπιστώσει ο καθένας πόσα μαγαζιά δεν έχουν αντέξει ήδη. Οπότε βασίζεται ο κόσμος αυτή την αποζημίωση? Βεβαίως, θα βοηθούσε κάπως την κατάσταση. Να σας πω κάτι άλλο χαρακτηριστικό. Ζητούσαμε από την αρχή τότε να μην υπάρχει δυνατότητα από πλευράς του ΟΑΕΝ να παράταση των ασφαλιστικών πληρωμών, δηλαδή περίοδου Νοεμβρίου μέχρι και Μάιο, ας το πούμε, να πηγαίνανε πίσω χωρίς πρόστιμα για να μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και αυτό δεν έγινε και τελικά πάρθηκε μια απόφαση, αλλά για τα μάτια του κόσμου, όπου επί της ουσίας έγινε γνωστή στις 29 Μαρτίου και αφορούσε, ας πούμε, για το δίμηνο το τρέχον, ότι θα μπορούσαμε να το πληρώσουμε το Μάη, που βέβαια όλος ο κόσμος το είχε πληρώσει το δίμηνο. Θα πούνε μετά, ναι, μα εμείς κάναμε αυτό. Βέβαια δεν το κάναμε τον Οκτώβρη. Φτάσαμε το Μάρτι και ουσιαστικά είναι ζήτημα αν 10 ή 15 συνάδελφοι μπορέσαν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο μέτρο.
Να αλλάξουμε θέμα. Κατεπήγουσα συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου στη ΔΕΙΑΧ πραγματοποιείται σήμερα, αφού μετά την δημοσίευση στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης της συγχώνευσης των πρώην ΔΕΙΑ στην ενιαία πια Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου, έχει λήξει η θητεία της απερχόμενης διοίκησης και επομένως απαιτείται να οριστεί άμεσα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος λοιπόν στην ενοποιημένη αυτή επιχείρηση θα αναλάβει ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Φυτούσης. Πρώτο στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ένωση των πρώην Δήμων με την κεντρική ΔΕΙΑΧ, καθώς και η ιεράρχηση των προβλημάτων, ενόψει μάλιστα και του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Φυτούσης επεσήμανε ότι είναι αδύρυτη η ανάγκη η κάλυψη των υπηρεσιών με κόσμο, αφού κάποιες δεν έχουν ούτε ένα υπάλληλο, ενώ όπως είπε μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουν ακριβώς την κατάσταση σε κάθε περιοχή. Σε δεύτερη φάση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα κοιτάξουν επάρκεια νερού στην πόλη, ρίχνοντας μεταξύ άλλων το βάρος, το φράγμα κόρης γεφύρι αλλά και στα δίκτυα. Πριν να περάσουμε να παρακολουθήσουμε τη δηλώση του κυρίου Φυτούσου, να πούμε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται την θέση αντιπροέδρου να πάρει ο Πέτρος Ρεσκάκης και μέλη του Συμβουλίου θα είναι η Αθηνά Θλιβίτου, ο Παντελής Λαυρινούδης, ο Σίδωρος Χαλιορής, η Ειρήνη Παρθενίδου, Μαρία Χρυσούλη, ο Παναγιώτης Μανδάλας, ο Γιάννης Μανολιάς, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ενώ εκπρόσωπος της σημερινής συνεδρίας θα ορίσουν το Εργατικό Κέντρο και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Από αύριο ξεκινάμε ολοκληρωμένα τη δουλειά μας. Έχουμε κάνει μια αρκετά καλή προεργασία. Η προτεραιότητα μας είναι να ενσωματώσουμε τις υπηρεσίες σύνδρευσης των άλλων Δήμων, των τέως καποδιστριακών Δήμων, να ενσωματώσουμε στη ΔΕΙΑΧ, στην κεντρική ΔΕΙΑΧ, να ενσωματώσουμε την ΔΕΙΑΧ από χώρων, να ιεραρχίσουμε τα προβλήματα, τουλάχιστον αυτά που τρέχουν, για να μπορέσουμε φέτος το καλοκαίρι να μην έχουμε πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα θα έχουμε, να τα μειώσουμε. Σε δεύτερη φάση θα συνοηθούμε το Συμβούλιο, το οποίο σήμερα θα βρεθούμε, αύριο θα βρεθούμε. Θα κοιτάξουμε να δούμε την επάρκεια του νερού στην πόλη μας, το οποίο έχουμε την άποψη ότι μπορούμε να το καλύψουμε σε αυτή τη τετραετία μέσα. Τουλάχιστον να λύσει το υδρευτικό, να πούμε ότι τελείωσε. Με ποιους τρόπους συγκεκριμένα έχουν γίνει κάποιες μελέτες? Κοιτάξτε, να δείτε, ένα μεγάλο βάρος ρίχνουμε στο κόρης γεφύρι, τη λειτουργία του. Ήδη ο Δήμαρχος έχει την άποψη ότι πρέπει να προηγηθεί σαν έργο, να το κυνηγήσουμε λίγο. Ένα δεύτερο είναι η αναστροφή των νερών του βιολογικού πίσω, που να πάει για άρδευση για να έχουμε μια σοβαρή οικονομία στην ίδρυυση. Και μερικά άλλες παρεμβάσεις όσον αφορά τα δίχτυα που πλέον θα σωματωθούν και δεν θα έχουμε να πηγαίνουμε το νερό από τον ένα Δήμο στον άλλο. Σήμερα, ας πούμε, ο Δήμος Ομηρούπολης παίρνει νερό από τα Καμπούχωρα, σχεδόν από το κάμπο, ενώ μπορούσε να παίρνει, ξέρω, από τις αφαλατώσεις. Δηλαδή, κινούμε το νερό από τις αφαλατώσεις στον κάμπο και από τον κάμπο στο Βροντάδο. Αυτά ορισμένα τέτοιες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν είναι σοβαρές, είναι μικρές, τις επιτρέπουν πια επειδή ο Καλλικράτης επιτρέπει. Οπότε θα υπάρχουν και τα κονδύλια. Μπορούσαμε να μειώσουμε λίγο τα προβλήματα και τις διαδρομές του νερού. Οι διαδρομές από τη σειρά της θα μειώσουν τις απώλειες. Ελπίζουμε να έχει κάποιο αποτέλεσμα θετικό στον καταναλωτή. Οπότε αρχίζουμε από τα οργανωτικά και στη συνέχεια συνεχίζουμε. Σε πρώτη φάση τα οργανωτικά πρέπει να καλύψουμε τους δήμους καποδιστριακούς με κόσμο, με υπηρεσίες τοπικές. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν τώρα ο Δήμος που δεν έχουν κανένα υπάλληλο. Και αγνοούμε και το μέγεθος του προβλήματος. Και την ποιότητα του προβλήματος και το μέγεθος. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι γίνεται στα καρδάμιλα και πώς δουλεύουν τα καρδάμιλα. Ή η αμανή. Αυτά όλα είναι ένα πρόβλημα. Θα μπουν γρήγορα σε ένα πλάνο. Πόσο χρόνο περίπου θα πάρει? Θα προσπαθήσουμε το συντομότερο. Τώρα δεν θα ξέρω. Αν μπορεί ένα χρόνο, θα είναι τυχαίος. Πιστεύω κανένα δίμηνο θα το φάμε. Δηλαδή, ίσως το καλοκαίρι ελπίζω να είμαστε κάπως οργανωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με το λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στον κόσμο. Θα έχει προβλήματα οπωσδήποτε, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να είναι λιγότερα. Για παροιμιώδη ανεπάρκεια της κυβέρνησης στον έλεγχο της αγοράς έκανε λόγο κατά την χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού ο βουλευτής Χίου Κωστής Μουσουρούλης. Όπως υπογράμμισε, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, εφαρμόζοντας πρακτικές θερμοκηπίου, χορήγησαν διαχρονικά κάθε λογής προνόμια, επιδοτήσεις και εγγυήσεις σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, νοθεύοντας τον ανταγωνισμό. Ιδιαίτερα τόνισε πως δεν νοείται η κυβέρνηση να θεωρεί πως παρεμβαίνει ουσιαστικά, ενώ το ίδιο το κράτος στοχοποιείται για την ενθάρρυνση του αθέμητου ανταγωνισμού, με παράδειγμα τις καθυστερήσεις σε κάθε είδους οφειλές και πληρωμές που εκτοπίζουν από την αγορά μικρές αλλά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν αντέχουν να περιμένουν να εξοφληθούν μήνες αργότερα.
Την Δευτέρα τώρα επιστρέφει στη γραμμή Χίου Ινουσών το πλοίο Ινούσε 3, το οποίο είχε αποσυρθεί προσωρινά από την γραμμή για την ετήσια συντήρησή του. Να πούμε ότι μέχρι την Κυριακή τη Ινούσε με τη Χίο θα εξυπηρετεί τον ίσο Στήρα, το οποίο θα προσεγγίζει ενδιάμεσα στο δρομολόγιο του Χίο Ψαρά και το λιμάνι των Ινουσών. Την έντονη διαμαρτυρία της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Αγίου Σπυρίδωνα έχει προκαλέσει η καταγγελία του Δημάρχου στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν εκκλησίες που τραβούν ρεύμα παράνομα από το δημοτικό φωτισμό και δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Τόσο ο Εφημέριος του Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα όσο και η Εκκλησιαστική Επιτροπή εκφράζουν τις έντονες αντιδράσεις τους, λέγοντας ότι δεν μπορεί ο κάθε Δήμαρχος να κατηγορεί το σύνολο των εκκλησιών και καλούν μάλιστα τον Πολύδωρο Λαμπρινούδη να κατονομάσει τις εκκλησίες αυτές. Όπως αναφέρει ο κύριος Τσακός, η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα πληρώνει 400 ευρώ στη ΔΕΗ μηνιαίως. Προκαλώ οποιονδήποτε θέλει να ελέγξει τα ορολόγια και τους λογαριασμούς μας, δεν μπορεί να τσουβαλιάζονται και να κατηγορούνται όλοι ανεξαιρέτως, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά το θέμα το οποίο έχει ανοίξει σχετικά με τον φωτισμό των ιερών ναών, οι ίδιοι λένε ότι τα σύμβολα όπως είναι οι εκκλησίες πρέπει να φωτίζονται. Οι εκκλησίες και οι σημαίες δεν πρέπει να βρίσκονται στο σκοτάδι και ανταυτούν να σπαταλάμε χρήματα για να φωτίζουμε τις πέτρες, λένε χαρακτηριστικά. Αρχάς είναι απαράδεκτο να λέει οι εκκλησίες ότι λειτουργούν εις βάρος του Δήμου. Μάλλον ο Δήμος λειτουργά εις βάρος στην τσέπη των πολιτών που ανάβει φώτα στο έπος και δεξιά και αριστερά και φαίνονται μόνο οι πέτρες. Όχι όλες οι εκκλησίες χρησιμοποιούν το ρεύμα του Δήμου. Εμείς εδώ σαν Άγιος Σπυρίδωνας έχουμε θυχτεί, γιατί εμείς δεν χρησιμοποιούμε το ρεύμα του Δήμου, έχουμε δικές μας παροχές, δικής μας προβολής και τους χρησιμοποιούμε όλα εμείς. Άρα πρέπει ο κύριος Λαμπρινούδης να πει ονομαστικώς αυτές οι εκκλησίες που χρησιμοποιούν το ρεύμα του Δήμου πρέπει να το σταματήσουν. Ή παρά να το γράφει στην εφημερίδα και να γίνεται αυτό το πρόβλημα, να πάει στον παπά εκεί στην ενορία η τάδε και να πει σας παρακαλώ θα κλείσουμε το ρεύμα και δεν θα ξαναπάρετε ρεύμα από το Δήμο. Αυτά. Επειδή υπάρχει ένα γενικότερο θέμα, δεν είναι τωρινό, δεν έχει προκύψει τώρα, με τους φωτισμούς των εκκλησιών. Πολλοί διαφωνούν με το να φωτίζονται οι εκκλησίες, μιλάνε και για τα σπατάληψη του χρήματος. Πάνω σε αυτό ποια είναι η γνώμη? Προσπαθούμε να μιμηθούμε τους Τούρκους, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτός ο λαός απέναντι, παρόλο που τους θεωρούμε κατώτερούς μας, φωτίζουν τα τζαμιά τους, έχουν σημαίες παντού και υποστηρίζουν αυτά που πιστεύουν. Εμείς αυτά που πιστεύουμε και αυτά που μας κρατήσανε σε αυτή τη ζωή που ονομάζουμε και κράτος που ονομάζουμε Ελλάδα, τα μεριμνάμε, τα αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Κύριε Τσακέ, ποια είναι η δικιά σας η γνώμη για το θέμα αυτό? Εγώ αυτήν την ημέρα που γεννήθηκα και μεγάλωσα στο σχολείο και πήγα και μου διδάξανε τρία πράγματα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Την πατρίδα μας σήμερα την έχουμε ξεπουλήσει. Γάλλους, Γερμανούς, δεν ξέρω πού αλλού, Τροσκάν και πράσινα άλογα. Τώρα προσπαθούν με κάθε τρόπο να χτυπήσουν το δεύτερο ιδανικό μας, τη θρησκεία. Τους πειράξαν οι προβολείς. Ποιοι προβολείς? Οι 100 προβολείς που φωτίζουν τις εκκλησίες μας. Όλοι θα δούμε στην πλατεία ότι φτιάχνουμε το άλλο ιδανικό μας, το τζαμί. Πόσες χιλιάδες ευρώ θα δαπανηθούν στο τζαμί? Στην Παναγιά την Κρίνα πήγε κάποιος από αυτούς όλους που βγαίνουν και φωνάζουν να δει το χάλι της εκκλησιάς, που είναι η αρχαιότερη εκκλησιά με στοιχείο. Στη Νέα Μονή δώσανε ποτέ ένα τέτοιο ποσό όπως δίνουν για το τζαμί? Για το τζαμί δεν βγαίνει κανένας διαμαρτυρηθεί. Τους πείραξε ο φωτισμός και ας είναι και αυτό Δήμο. Ας είναι και αυτό Δήμο. 100 προβολείς να ανάβουν σε όλες τις εκκλησίες. Αυτό είναι το κόστος που θα προβληματίσει τη Χίο ή την κάθε Χίο. Εγώ έχω να τους πω ένα πράγμα. Τούτες τις Άγιες Μέρες να έρθουν στις εκκλησίες, να ανοίξουν τα αυτάκια τους, τα ματάκια τους, να ακούσουν καλά και να μετανιώσουν όλες αυτές τις βλακίες που λένε και να έρθουν να σκύψουν το κεφάλι και να δουν τα πραγματικά προβλήματα και να αφήσουν τις εκκλησίες στην ησυχία τους. Αυτό έχω να τους προτείνω εγώ. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό για αύριο που αναμένεται έθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν βόρει με ένταση από 5 έως 7 μποφό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.